Ναι, και ένα ευχάριστο νέο από το Αφγανιστάν. Η Λεοπάρδα Λιτουχιονιού έκανε την εμφάνισή της στην περιοχή Ουακάν, στα βόρειο-ανατολικά της χώρας. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ίσως υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος πληθυσμός εκεί. Αυτό οφείλεται σε ένα μοναδικό πρόγραμμα προστασίας αυτού του άγριου ζώου που τέθηκε σε εφαρμογή πριν από 7 χρόνια. Η Λεοπάρδα Λιτουχιονιού κινδύνευε τότε άμεσα με εξαφάνιση. Οι κυνηγοί της σκότωναν για τη γούνα τους και οι αγρότες γιατί επιτίθονταν στα ζώα τους. Τώρα φαίνεται ότι ο πληθυσμός τους ανακάμπτει και σε αυτό βοήθησε ότι όλη η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίστηκε εθνικό πάρκο. Τα άγρια ζώα συνήθιζαν να σκοτώνουν τα ζώα των αγροτών. Αυτό καταφέραμε να το περιορίσουμε σε ένα επίπεδο. Τα τελευταία 3 χρόνια δεν είχαμε καθόλου τέτοια περιστατικά σε μαντριά από τα άγρια ζώα. Η Ένωση Προστασίας της Άγριας Ζωής ξεκίνησε τα προγράμματά της το 2009. Άρχισε να χτίζει κλειστά μαντριά, με κλειστές δηλαδή οροφές, για να προστατεύσει τα κοπάδια. Από το 2002 έχει απαγορευτεί μάλιστα το κυνήγι της λεοπάρδαλης του χιονιού στην Ήπειθρο. Έχουμε πάρει αναφορές από όλες τις περιοχές της χώρας ότι το κυνήγι συνεχιζόταν, παρόλο που ήταν παράνομο. Αυτό γινόταν είτε λόγω φτώχειας, είτε από χόμπι, είτε για να τις πουλήσουν σε υψηλότερη τιμή στην αγορά. Η προσπάθεια προστασίας του άγριου ζώου φαίνεται ότι υποστηρίζεται από τους ντόπιους, παρόλο που ζουν σε μια από τις πιο φτωχές περιοχές όχι μόνο της χώρας, αλλά και όλου του πλανήτη. Και οι λεοπαρδάλοι ήταν πάντα απειλή για αυτούς τους ανθρώπους. Από τότε που ιδρύθηκε η Ένωση Προστασίας της Άγριας Ζωής και έχουμε απαγόρευση του κυνηγιού, ο αριθμός των άγριων ζώων έχει αυξηθεί και ολοένα και περισσότεροι τουρίστες ενδιαφέρονται για το Ουακάν. Ξένοι αλλά και Αφγανοί επιστήμονες έμειναν για πολλούς μήνες σε μια βάση στην πεδιάδα Σαρκάντ για να μελετήσουν και να στήσουν ένα δίκτυο από κάμερες και ειδικές παγίδες. Έχουν συλλέξει 5.000 εικόνες από τα άγρια ζώα και κατάφεραν μάλιστα να παγιδεύσουν 4 λεοπαρδάλεις, τις οποίες φόρεσαν ειδικό περιλέμιο με GPS για να ελέγχουν τις διαδρομές που επιλέγουν. Είναι ένα νέο πλαίσιο για τον κόσμο, είναι μια νέα φιλοσοφία για το Αφγανιστάν. Χρειάζεται λοιπόν χρόνος για να τα κάνουμε όλα αυτά πράξη. Προχωρούμε όμως. Ο λαός αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι δεν θα χάσει τα χωράφια του ή δεν θα συμβεί κάτι τρελό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας έχουν οδηγήσει σε προσδοκίες για μεγάλη τουριστική αύξηση στη φτωχή αυτή περιοχή. Η Λεοπάρδα Λιτουχιονιού είναι η μεγάλη στάρ του Εθνικού Πάρκου. Υπάρχει μια μεγάλη δυναμική για αύξηση του οικοτουρισμού. Αφορά όμως ακόμη άτομα που ενδιαφέρονται για την αρχαιολογία, για την ανθρωπολογία. Αφορά όμως και ερευνητές που ενδιαφέρονται για το Αφγανιστάν. Άτομα που ενδιαφέρονται για το λιώσιμο των πάγων, την ορειβασία και το περιβάλλον. Η απομόνωση της περιοχής Ουακάν του Αφγανιστάν είναι χαρακτηριστική. Μόλις 100 τουρίστες επισκέπτες καταφέρουν να φτάσουν εδώ ετησίως. Το όνειρο των ντόπιων είναι να γίνουν χιλιάδες. Thank you.